Από την Παρασκευή το απόγευμα και μετά από έντονη βροχόπτωση, σταμάτησε η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην πλατεία Ελευθερίας. Ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κ. Σπυριδόπουλος, μας εξήγησε το μέγεθος της βλάβης αλλά και τους λόγους της μη αντικατάστασής τους. Ως γνωστόν, αυτά τα φανάρια είναι από τα πρώτα που έχουν πει στην πόλη, είναι τα παλαιότερα. Είναι και κατά καιρούς παρουσιάζουν κάποια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι μεγάλο, με την έννοια ότι έχει πρόβλημα η πλακέτα, κάποιες πλακέτες ηλεκτρονικές, δεν ξέρω τι είναι. Έχει πάθει βλάβη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά και όχι μόνο δεν μπορούν και το δικό μας συνεργείο να τα επισκευάσει. Και περιμένουμε τη Siemens, η οποία έχει τη συντήρηση αυτών των φαναριών, να έρθει, και από ό,τι μου είπαν από κάτω από το τμήμα ηλεκτρολόγων, μάλλον θα έρθει αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, για να αλλάξει εκτιμώ την πλακέτα και να αρχίσουν να λειτουργούν. Είναι φανάρια, είναι προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε, γιατί δημιουργήθηκαν και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, αλλά σε ανύποπτο χρόνο. Αλλά επειδή είναι να γίνει και η ανάπλαση τώρα της πλατείας εκεί και ίσως καταργηθούν αυτά τα φανάρια, γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν προβήκαμε στην αντικατάσταση, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν νέα και να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Εκτιμώ, αν έρθει η Siemens, θα τελειώσει το πρόβλημα και για τις μέρες του Πάσχα θα λειτουργούν τα φανάρια. Αμέσως μετά, ο κ. Σπυριδόπουλος υποστήριξε ότι παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της βλάβης, η οδηγή είναι προσεκτική και δεν παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ αιτιολογεί και την καθυστέρηση του συνεργείου για την αποκατάσταση της βλάβης. Υπάρχει αρκετή κίνηση, όντως, γιατί και εγώ περνάω καθημερινά αρκετές φορές από εκεί, αλλά από ό,τι βλέπω, εντάξει, λειτουργεί η κυκλοφορία. Βαίνει καλώς, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα, οι οδηγοί προσέχουν και εκτιμώ ότι δεν υπάρχει και συμφόρηση στα φανάρια, αν προσέξατε, γιατί δεν σταματάνε οι οδηγοί από κάθε κατεύθυνση που έρχονται. Μόλις βρουν ελεύθερο το αντίθετο ρεύμα, φεύγουν και δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Ως προς το χρόνο επισκευής, δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται στη Siemens, είναι συνεργείο, θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνετε, όταν μια Siemens έχει τη συντήρηση εκτιμώ αρκετών πόλεων, ίσως να μην προλάβαινε να έρθει άμεσα στην Ξάνθη. Το ότι θα έρθει και αύριο νομίζω ότι είναι σχετικά γρήγορα, μετά από 4-5 μέρες θα αποκατασταθούν και θα τελειώσει. Τέλος, να τονίσουμε στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί λόγω των ημερών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί για να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά.